Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ΠΑΕ Πανσεραϊκός εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής, κ. Δημήτρης Ελευθερόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 2 χρόνια. Με χαρά είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σαν αθλητής, πολυνίκης. Φόρεσε την ομάδα, τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος από μικρός. Μάλιστα μια χρονιά στο Σάμπλ Λίνκ έχει βγει και ο καλύτερος θερματοφύλακας. Συνεργάζεται από το 2005 με τον συνεργάτη του, με τον κύριο Στέλιο Βενετίδη. Συνεργάζονται άψογα. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η επιλογή μας να έρθουν αυτοί οι δύο κύριοι στην ομάδα θα βοηθήσει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και μαζί, όλοι μαζί, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον Πανσεραϊκό μας. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Από μεριάς του, ο κύριος Ελευθερόπουλος δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στον Πανσεραϊκό, καθώς είναι μια ομάδα που ήθελε να προπονήσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, γιατί ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που πάντα το είχα στο μυαλό μου, ότι θα ήθελα να δουλέψω, θα ήθελα να προπονήσω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι προπονητής, και ήρθε την καταλληλότερη στιγμή, στο πιο ωραίο timing. Είναι μια ομάδα που ήθελα να δουλέψω γιατί έχει ιστορία, έχει φανέλα. Είναι μια πόλη που είναι δίπλα στην ομάδα, το θυμάμαι αυτό πάντα, είναι ποδοσφαιρούπολη. Και νομίζω ότι δίνει όλα τα εχέγγυα σε έναν προπονητή για να έχει φιλοδοξίες. Τώρα η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο timing έχει να κάνει με το ότι έχει μια πολύ σταθερή διοίκηση αυτή τη στιγμή, σοβαρή, που είναι η εξαίρεση στην κατηγορία, δεν ήθιστε. Και έχει αυτή η διοίκηση φτιάξει ένα υπέροχο αθλητικό κέντρο. Τόνισε ότι θα πρέπει να σταθούν αντάξει του μεγέθους του Πανσεραϊκού. Το κομβικότερο, το σημαντικό και αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, και είναι μέλημα και δικό μου και των προπονητών όλων και των παιχτών, είναι να σταθούμε αντάξει του μεγέθους του Πανσεραϊκού. Όχι των προσδοκιών, του μεγέθους του Πανσεραϊκού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, έτσι κι αλλιώς, ο Πανσεραϊκός θα έπρεπε να στοχεύσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Θεωρώ ότι μια ομάδα σαν τον Πανσεραϊκό, το να τερματίζει στη μέση της βαθμολογίας, δεν είναι επιτυχία. Πόσο δε μάλλον αυτό που έγινε την περσινή σεζόν, που και με καλούς παίχτες, για μένα δεν ήταν όλο το ρόστερ, δεν ήταν επουδενή για αυτό που συνέβη, αλλά και για τη διοίκηση, για ό,τι έχει κάνει τις θυσίες, να μέχρι την τελευταία αγωνιστική να υπάρχουν χτυποκάρδια. Οπότε το μέλημα αλωνών μας, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι, γιατί εγώ το έχω καταλάβει από την πρώτη στιγμή που ήρθα, ότι θα πρέπει να φανούμε αντάξει του μεγέθους της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να τερματίζει ψηλά. Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ανέφερε τους στόχους της διοίκησης. Οι στόχοι της διοίκησης είναι η σταθερότητα. Αυτό το πράγμα είναι που όταν ξεκινήσαμε το 2018 και αυτή η σταθερότητα φάνηκε. Ξεκινήσαμε και στηρίξαμε πρώτα το κομμάτι των ακαδημιών. Δεν μπορεί μια ΠΑΕ να μην έχει ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ακαδημίες που περίπου είναι στα 350 παιδιά και έχουμε ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο που δεν υπήρχε ποτέ στον Πανσεραϊκό. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες βάσεις που πρέπει να τις βάλεις για να έχεις μετά κάποια άλλα θέλω περισσότερα και μεγαλύτερα. Το προπονητικό μας κέντρο κάτω ήδη το ένα γήπεδο έχει γίνει. Έχουν ξεκινήσει εργασίες για τα υπόλοιπα. Συνεργαζόμαστε με την ΕΠΣ και εκεί για τα γήπεδα. Νομίζω η στόχη είναι ότι είναι υψηλή σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μία άνοδος και μία ευημερία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Καθώς τόνισε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την ΕΠΣΕΡΟΝ αλλά και με τον ερασιτέχνη Πανσεραϊκό. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με την ΕΠΣΕΡΟΝ, με τον πρόεδρο τον κύριο Κατσαβάκη, και με τον ερασιτέχνη του Πανσεραϊκού. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Πραγματικά φέτος ζητάμε την βοήθεια και τη στήριξη όλου του νομού.
Ο κ. Ελευθερόπουλος, όπως ανέφερε, παρατήρησε από την πρώτη κιόλας στιγμή το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Αυτό που έχω συναντήσει αυτές τις μέρες εδώ είναι ότι υπάρχει μια οικογένεια στη διοίκηση, που είπε ο Κώστας για τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ό,τι αποφάσεις έχουν πάρθει με πολύ καλή προδιάθεση και με γνώμονα το καλό της ομάδας. Και είμαι χαρούμενος που έχω συναντήσει μια διοίκηση που λειτουργεί τόσο οικογενειακά σε επαγγελματικά πρότυπα. Γιατί το οικογενειακό σε ερασιτεχνικό πρότυπο μπορεί να είναι εύκολο. Το οικογενειακά σε επαγγελματικό πρότυπο είναι πιο δύσκολο. Έπειτα αναφέρθηκε στη νέα σύνθεση της ομάδας. Έχουμε πάρει ένα κράμα ποδοσφαιριστών. Είναι αρκετά παιδιά σε πολύ καλή ηλικία, νεαρά παιδιά όπως είναι ο Νάτσος, ο Μούργος, είναι ο Στίνα, ο Κανής που υπήρχαν ήδη, είναι παιδιά 24 χρονών σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, νεαρά παιδιά. Έχουμε πάρει έμπειρα παιδιά που θα μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, όπως είναι ο Τάσος και ο Σιόντης και ο Παπάζογλου, ο Τάσος. Έχει μπει αρκετά το ελληνικό στοιχείο τη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής, το οποίο έχει το καλό ότι γνωρίζουν περισσότερο τις ιδιαιτερότητες και του πρωταθλήματος και της κατηγορίας και της ομάδας του Πανσεραϊκού. Και υπάρχει για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τους το είπα εχθές, ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, αν δείτε, όταν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ, που το μεγαλύτερο μέρος συντριπτικά έχει ολοκληρωθεί, μας μένουν λίγες κινήσεις, θα υπάρχει σε κάθε θέση για δύο άτομα, για το ποιος θα παίξει. Αισιόδοξο με κάνει αυτό που έχω συναντήσει, τα παιδιά που έχουμε πάρει, τα παιδιά που μείνανε, γιατί από την περσινή σεζόν υπάρχει λόγος για τα παιδιά που μείνανε. Δηλαδή, όταν δεν ανταποκρίνεται η ομάδα στις προσδοκίες που υπάρχουν και στις απαιτήσεις, να μην πω καν προσδοκίες, προσπαθείς να κρατήσεις τα παιδιά που θεωρείς ότι θα σου δώσουν το παραπάνω, ότι μπορούν να σε βοηθήσουν. Οπότε και τα παιδιά που μείνανε και τα παιδιά που ήρθαν, αυτό με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ αισιόδοξο με κάνει οι εγκαταστάσεις που θα δουλέψουμε. Είμαι ένας προπονητής που του αρέσει να περνάει πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο και που δουλεύει αρκετά και ομαδικά και υπομαδικά με συζητήσεις και με προπονητικές μονάδες. Αυτά με κάνουν πάρα πολύ αισιόδοξο. Τέλος, σημείωσε τις ανησυχίες που τους προκαλεί η Super League 2. Τώρα, ανησυχίες για αυτή είναι η δομή τη Super League 2. Δυστυχώς ποτέ δεν ξέρουμε όταν θα ξεκινήσουμε. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα είμαστε μέχρι τελευταία στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε μια ομάδα που θα ανταποκρίνεται σε κάθε δυσκολία, γιατί η δυσκολία θα είναι για όλους. Δεν θα είναι μόνο για εμάς, θα είναι και για τις αντίπαλες ομάδες που τα ίδια έχουν να αντιμετωπίσουν. Ο κύριος Σολούγκας γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα εκδοθούν από την επόμενη εβδομάδα. Τα διαρκείας του Πανσεραϊκού είναι έτοιμα, θα βγουν από εβδομάδα. Νομίζω ότι η γκάμα φέτος είναι πολύ μεγάλη και είναι σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε πολλά εισιτήρια διαρκείας κοινωνικής προσφοράς, θα το έλεγα. Καλύπτουν ανέργους, καλύπτουν ανθρώπους αμαία, γυναίκες, μικρά παιδιά, μέλη που είναι στον Ερασιτέχνη Πανσεραϊκό σε άλλα τμήματα. Είμαστε εδώ για να πραγματικά, γιατί τους θέλουμε και τους χρειαζόμαστε όλους, να έρθουν όλοι κοντά στον Πανσεραϊκό μας και να απολαύσουμε φέτος έναν Πανσεραϊκό που τον αγαπάμε τόσο πολύ όλοι. Τέλος, έκανε λόγο για το γήπεδο και την κατάστασή του. Ο αγωνιστικός χώρος, ναι. Για το γήπεδο ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία αναβάθμισης με κάποιες εργασίες που θα γίνουν, που αφαιρούν κάποια υποέργα όπως είναι η αλλαγή από τα καρεκλάκια, ο φωτισμός που θα αλλάξει, η εξωτερική όψη του γηπέδου σε ένα σημείο στο πέταλο. Και βεβαίως οι βοηθητικοί χώροι. Όπου βοηθητικοί χώροι εννοούμε αποδυτήρια, ιατρία, κυκλειδώματα. Αυτά είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Σερών. Υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση και πιστεύω στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να υλοποιούνται.